Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα θα προσπαθήσω να μετρήσω και χρόνο, πώς μπορούμε να, σε πόσο χρόνο μπορούμε να καθαρίσουμε τα ψάρια. Έχουμε κόκκινα σήμερα. Ένα μικρό μυστικό είναι ότι τα βάζουμε μέσα στο νερό για κανένα μισάωρο, αφού τα φέραμε χθες από το ψάρεμα, για να καθαρίσουν πιο εύκολα τα λέπια τους. Έχουμε μπροστά εργαλεία που θα τα εξηγήσω τώρα και από την άλλη μεριά μια λεκάνη με παγωμένο νερό. Με το που θα καθαρίζω τα ψάρια θα τοποθετούνται μέσα στη λεκάνη και αυτό για να πετύχουμε σωστή θερμοκρασία, να μην ζεσταθούν τα ψάρια. Έχουμε ένα καθαριστή λεπιών, ένα μαχαιράκι για ψηλολεπτομέρειες, μία οδοντόβουτσα για να καθαρίζουμε το αίμα και ένα ψαλίδι που θα δείτε όλα αυτά τι κάνουν αμέσως τώρα. Ξεκινάμε με λιθρίνια, χθες που πετύχαμε πολύ ωραία λιθρίνια στην περιοχή της Θάσου, Κεραμωτή και Θάσου, και ξεκινάμε πρώτα αυτό εδώ πέρα με αυτό εδώ το εργαλείο για να μην πετάμε τα λέπια. Να μην πετάγονται τα λέπια. Φυσικά αυτό το εργαλείο καθαρίζει μέχρι ένα σημείο, γι' αυτό μετά έχω και το μαχαιράκι το οποίο θα ολοκληρώσει τις λεπτομέρειες με τα λέπια. Με αυτό εδώ το εργαλείο διώχνουμε τα περισσότερα. Στο επόμενο ψάρι θα σας δείξω ότι θα κόψουμε αυτά εδώ πέρα τα πτερύγια, τα κάτω και τα πλαϊνά, για να δείτε ότι γίνεται και πιο εύκολα ο καθαρισμός με το πρώτο εργαλείο. Τώρα, οι λεπτομέρειες περνάμε με το μαχαίρι ακόμη μια φορά, γιατί όσες φορές και να καθαρίσουμε ένα ψάρι, πάντα κάποιο λέπι θα μας εμφανιστεί. Φυσικά, αν μείνει κανένα λέπι, όταν το βάζουμε μέσα στο αλεύρι και το ανακατεύουμε, γιατί εγώ το βάζω μέσα σε ένα τάπερ, τοποθετώ κάλαμπο κάλευρο συγκεκριμένα, και την ώρα που γυρνάω το τάπερ για να πάει παντού το αλεύρι, τα λέπια ως διαμαγείας εξαφανίζονται. Αυτό ήταν το πρώτο καθάρισμα. Το κάνω τελείως φυσιολογικό, έτσι όπως καθαρίζεται από τις περισσότερες περιπτώσεις των ψαριών. Ήδη μπαίνουμε σε σκληρές σκηνές. Έτσι μου είπε μια φίλη. Περνάς λέει και στις σκληρές σκηνές. Φυσικά έχω βάλει και ένα τρυπητό από κάτω για να μην γεμίζει ο νεροχύτης. Ήδη η σακούλα του ψαριού έχει σκάσει και να προσέχετε για τη σακούλα, εδώ πέρα ακριβώς είναι, που φουσκώνει, έτσι ώστε όταν θα τα τηγανίσετε, αν τα τηγανίζετε τα ψάρια, να μην σκάει και να μην πετάει λάδια μέσα στο τηγάνι. Τώρα η βούρτσα κάνει τη δουλειά για να φύγει το αίμα αντισπονδυλική στήλη. Όσο περισσότερο και με καλύτερη λεπτομέρεια μπορούμε. Αυτό είναι. Είναι έτοιμο. Και μπαίνει δίπλα στη λεκάνη. Δεν μπορώ να γυρνάω το βίντεο τώρα γιατί ήδη σας έδειξα τη λεκάνη με το κρύο το νερό. Ένας τρόπος ήταν αυτός. Πάμε στο δεύτερο. Τώρα, όπως είπαμε, βγάζουμε, αφαιρούμε τα πτερύγια, τα πλαϊνά και το κάτω, γιατί τώρα ο καθαριστής των λεπιών θα περάσει καλύτερα και θα έχουμε να βγάλουμε λιγότερα λέπια, να αφαιρέσουμε λέπια με το μαχαιράκι, αφού τα περισσότερα έχουν φύγει. Είπαμε, δεν σκαλίζουμε με αυτήν την, από αυτήν την πλευρά έτσι. Έτσι σκαλίζουμε ώστε τα λέπια να πετάγονται εδώ μέσα. Εδώ μέσα, έτσι σκαλίζουμε. Τα χαϊδεύουμε τα ψάρια εμείς, τα χαϊδεύουμε να είναι ευχαριστημένα. Άλλωστε γι' αυτό γίνονται και νόστιμα.
απλά μια λεπτομέρεια λίγο παραπάνω σε κάποια σημεία ή ειδικά εδώ πέρα, δέστε τώρα κατευθείαν, έχει βγάλει λέπια ή από την επάνω τη μεριά. Ένα σημείο που οι περισσότεροι δεν το προσέχουν και είναι ένα καλό σημείο γιατί είναι η ουρά, έχει πολύ καθαρό κρέας, χωρίς αγκάθια. Λοιπόν, και αυτό το ψάρι θα το ανοίξω κανονικά, γιατί μετά θα δείτε πως βγάζουμε και τα, μπριζολάκια, τα μπριζολάκια του ψαριού. Η διαφορά τώρα με το προηγούμενο ψάρι είναι ότι στην αρχή δεν βγάλαμε, στο πρώτο ψάρι δεν βγάλαμε τα πτερίγια, το πάνω και το κάτω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε και ένα ευχάριστο, τα ψάρια δεν έχουν χαβιάρι. Γιατί μπορεί να είναι καλό το χαβιάρι, αλλά όταν είναι χαβιαρωμένα στεναχωριόμαστε και εμείς λίγο. Λοιπόν, αυτή είναι η σακούλα που σας έλεγα εδώ πέρα, αυτή εδώ. Αυτή εδώ πέρα άμα δεν την ανοίξετε, μέσα στο τηγάνι σκάει. Εδώ λίγο σκαλίζουμε και στην σποδηλική στήλη. Έχει ένα ψηλό ημένα. Και τώρα με την οδοντόβουρτσα καθαρίζουμε το αίμα. Πολλοί λένε ότι με το αίμα γίνεται πιο νόστιμο και το κρέας και το ψάρι. Δηλαδή, εντάξει, ένα σχετικό καθαρισμό, αλλά όχι τόσο, τόση λεπτομέρεια δεν χρειάζεται. Τώρα λόγω και για χάρη του βίντεο, καθαρίζουμε λίγο περισσότερο, λίγο καλύτερα και δεν βιαζόμαστε κιόλας. Έγινε και ο δεύτερος καθαρισμός. Τώρα θα περάσουμε σε κατάσταση να σας δείχνω τα μπριζολάκια. Πάμε σε ένα άλλο λιθρίνι. Αυτά είναι λιθρίνια. Βγάζουμε, είπαμε, τα πτερίγια. Το ψαλίδι κάνει χρυσή δουλειά, το χρησιμοποιώ πάρα πολύ στην κουζίνα, στα ψάρια και γενικά για κόψιμο σαλάτας, ειδικά της πράσινης σαλάτας. Και γενικά όπου χρειάζεται μαχαίρι. Αυτό που σας είπα στην αρχή ότι βάζουμε νερό και τα αφήνουμε περίπου στην μισή ώρα, είναι για να βγουν τα λέπια πιο εύκολα, για να μην κολλάνε και ξυλώνουμε το ψάρι. Φυσικά το λιθρίνι είναι ευαίσθητο ψάρι που άμα δεν το κάνουμε αυτό κολλάει το λέπι επάνω στο σώμα του και για να το ξελεπιάσουμε θα γδάρουμε και το ψάρι. Λοιπόν, ένας τρόπος για να βγάλουμε την μπριζόλα του ψαριού είναι όταν είναι μεγάλο το ψάρι να το κρατήσουμε από την ουρά και με ένα μεγάλο μαχαίρι να κόψουμε από εδώ έτσι, από πάνω, μέχρι να έρθουμε στη σποδηλική στήλη παράλληλα και να βγάλουμε εδώ πέρα, μέχρι το κεφάλι του. Αυτό για να το κάνουμε πρέπει να είναι μεγάλο το ψάρι και να χρησιμοποιήσουμε μεγάλο μαχαίρι. Αυτό τώρα επειδή είναι ένα ψάρι τηγάνης ή έτσι και έτσι χάρας, μπορώ να το κάνω και με το ψαλίδι. Θα πρέπει να κόβει πάρα πολύ καλά το ψαλίδι σας, έτσι. Έκανα αυτό το κόψιμο. Είναι η περίπτωση που βγάζουμε τώρα την μπριζόλα του ψαριού. Αφού έχουμε αφαιρέσει το
στο σημείο που μας ενδιαφέρει και θα κάνουμε την μπριζόλα. Ας καθαρίσουμε και το υπόλοιπο. Γιατί φτάνουμε στο σημείο που πρέπει να βγάλουμε και τα βράχια από εδώ. Κάποιοι στα σπίτια ή γενικά στο τραπέζωμα που πάτε να κάνετε, κάποιοι δεν τρώνε, δεν θέλουν αγκάθια, θέλουν καθαρό σημείο, ειδικά από την ουρά και πίσω. Ένα σημείο και ένα καθάρισμα είναι αυτό, ώστε να ξεκαθαρίσει στο τραπέζι ποιος θα φάει, τι θα φάει, έτσι. Αυτό εδώ είναι. Τώρα, φυσικά αφού δεν τρώει αυτά με τα αγκάθια, σίγουρα δεν θα φάει και το κεφάλι. Προχωράμε ή το αφήνουμε έτσι το ψάρι, ή το ρίχνουμε ένα κόψιμο από το κεφάλι εδώ, αλλά ή και κανένα πόντο κατά εδώ, για να φάτε εσείς που τρώνε το κεφάλι, να φάτε και λίγο κρεατάκι. Αυτό ήταν. Το καθαρίζουμε από το αίμα. Και έχουμε έναν ωραίο μεζέ. Το κεφάλι, που όσοι τρώνε κεφάλι, σε συνδυασμό με λίγο κρεατάκι. Εδώ αυτός ή αυτή που τρώει, που δεν θέλει να φάει το ψάρι στο σημείο που έχουμε κόκαλα, είναι ένας ωραίος καθαρός μεζές. Και περνάμε τώρα στην μπριζόλα του ψαριού. Βγάζουμε τα εντόστια. Στην ουσία η μπριζόλα του ψαριού είναι η κοιλιά. Αυτό εδώ το πράγμα. Α, έγινε μπριζόλα κατευθείαν. Εδώ έχουμε ένα κόκαλο που το κόβουμε και αυτό. Ορίστε. Να την μπριζόλα. Εδώ έχει τα αγκάθια. Τώρα για πολύ λεπτομέρεια κάποιος, αν θέλει, με ένα τσιμπιδάκι βγάζει όλα τα αγκάθια και μένει πεντακάθαρη η μπριζόλα. Τώρα θα πάμε να τεμαχίσουμε ακόμη περισσότερο το ψάρι. Ή μπορούμε να βγάλουμε μπριζολάκι διπλό, ανοίγοντας το κανονικά το ψάρι, αφού πρώτα βγάλουμε πτερίγια δεξιά, αριστερά και κάτω. Είναι κάποιες λεπτομέρειες και κάποια σημεία τα οποία εκείνο το εργαλείο που μόλις καθάρισα το ψάρι είναι πολύ καλό για να μην πετάγονται τα λέπια, αλλά είναι και ότι και το μαχαίρι χρειάζεται για τις λεπτομέρειες, γιατί ήδη, αν μπορεί να γίνει αντιληπτό, το μαχαίρι βγάζει αρκετά λέπια από σημεία, από γωνίες, πράγμα που δεν μπορεί να βγάλει εκείνη αυτό το εξάρτημα προηγουμένως που καθάρισα το ψάρι για τα λέπια. Βασικά είναι για μεγαλύτερα ψάρια. Αυτό ήταν ένα ψάρεμα που κάναμε με το φίλο μου τον Βαγγέλη. Πήγαμε για δύο ρίτσες, είπαμε τα δικά μας, κάναμε την πλάκα μας, ήπιαμε τον καφέ μας και βγάλαμε κάποια ψαράκια για να τα γλεντήσουμε, να τα ευχαριστηθούμε. Άλλωστε το ψάρι με αυτό είναι. Τώρα ξανακαθαρίζω το ψάρι έτσι όπως είχα καθαρίσει το δεύτερο και θα σας δείξω πώς θα φτάσουμε στο σημείο να βγάλουμε δύο μπριζολάκια μισά στη μέση. Είπαμε αφαιρούμε, κόβουμε αυτή τη φούσκα από μέσα για να μην σκάσει
Συνήθως κάει όταν είναι ολόκληρο το ψάρι, έτσι. Τώρα εμείς που το κάνουμε εδώ πέρα φιλέτα και κομματάκια, από το κόψιμο που ήδη έχουμε κάνει, έχει φύγει. Τώρα πώς μπορούμε να βγάλουμε δύο μπριζολάκια? Είναι πανεύκολο. Βλέπετε, αυτό εδώ είναι. Αυτό και αυτό, τα ανοίγουμε περισσότερο. Στην ουσία είναι τα σημεία τα οποία κάποιοι δεν θέλουν τα εγκάθια. Να το πάλι το ψάρι. Λίγο πιο κοντό είναι εδώ πέρα. Δεν βγαίνει μέχρι πάνω. Είναι πιο κοντό, έτσι. Μπορούμε να το αφήσουμε και έτσι. Ειδικά το λιθρίνι δεν είναι στεγνό ψάρι και μας παίρνει να κάνουμε αρκετά κοψίματα. Τώρα, το ένα κόψιμο είναι κεφάλι με λίγο ψύχα εδώ πέρα. Κάνουμε ακόμη ένα κόψιμο και ακόμη ένα κόψιμο, και άμα θέλουμε κόβουμε κι άλλο. Την ουρά την αφήνουμε γιατί γίνεται κρατσανιστή και κάποιοι την τρώνε την ουρά. Αυτοί είναι οι τρόποι. Έχουμε κι άλλους φυσικά, οι οποίοι πάνω κάτω είναι οι ίδιοι. Να, σε λίγο τελειώνουν και τα ψάρια. Δεν αφήνουμε τα ψάρια με τα λέπια. Υπάρχουν άλλοι τρόποι που μαζί με τα λέπια βάζουμε και τα ψάρια, οι οποίοι τα σκεπάζουμε με αλάτι και άλλα, και άλλοι πολλοί. Βίντεο τα οποία μπορείτε να δείτε στο YouTube. Μιας και βλέπετε αυτό, σημαίνει ότι ψάχνετε. Αλλά εκείνη είναι για μεγαλύτερα ψάρια, άλλου είδους ψάρια. Και κάτι που θα έλεγα για, ειδικά για τα φρέσκα ψάρια, μη βάζετε λεμόνι. Στο φρέσκο ψάρι, ειδικά εσείς που βγάζετε, μη βάζετε λεμόνι. Χάνετε το λεμόνι και το λάδι, είναι η ξυπνάδα των μαγαζιών, θα έλεγα εγώ, οι οποίοι όταν δεν είναι πολύ φρέσκο το ψάρι, σας το γεμίζουν με λεμόνι και λάδι για να το ευχαριστηθείτε εσείς, αλλά το ευχαριστιούνται και αυτοί. Γιατί δεν σας δίνουν ένα πολύ φρέσκο ψάρι. Με αποτέλεσμα το, ειδικά το λεμόνι, να εξαφανίσει τη γεύση της φρεσκάδας. Τώρα σας λέω και κάποια πράγματα που κάποιοι μπορεί να μην τα θέλουν να τα πω, αλλά έτσι είναι. Στο φρέσκο ψάρι, έτσι. Στο, ειδικά αυτό είναι για ψαράδες που βγάζουν ψάρια και βλέπω δεν αφήνουν το λιμόνι από τα χέρια τους. Ποια η ουσία το να φας ένα ψάρι μέσα στο λιμόνι? Καλό είναι το λιμόνι, αν θες, αν σ' αρέσει το λιμόνι για να μην ανεβάζει πίεση κλπ. Άλλο καπέλο αυτό, βάλεις στη σαλάτα. Βάλεις ένα ποτήρι νερό και πιες το. Αλλά το ψάρι με το έχει επαφή με το λιμόνι, άσχετα με είναι τηγανιτό ή ψητό, κατευθείαν αλλοιώνει τη γεύση του ψαριού. Αν βάλετε ειδικά σε καλαμαράκια ή οτιδήποτε άλλο λεμόνι που έχει αλεύρι ή καλαμποκάλευρο και τα αφήσετε για λίγη ώρα, θα δείτε ότι παπουδιάζει, δηλαδή χαλάει εντελώς η γεύση. Εδώ πάλι σακούλα, όπως είπαμε, λέμε και θα λέμε. Ανοίγουμε στη σπονδυλική στήλη, έχει έναν ημένα να εμφανιστεί το σημείο με το αίμα, ώστε τώρα που βάζουμε την οδοντόβουρτσα να καθαρίσει ακόμη καλύτερα. Αλλά είπαμε και να μην καθαρίσει, το αίμα το χρησιμοποιούν πολύ στην κουζίνα και από το κρέας βασικά, αλλά και από το ψάρι,
για τη μαγειρική τους. Εδώ είμαστε. Καλά ήταν τα λιθρίνια. Δεν ήταν πολλά, ήταν καλά όμως. Αρχίζουν και μεγαλώνουν λίγο. Έχουμε εποχή τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη εδώ στην περιοχή μας. Δεν ξέρω από ποια περιοχή είσαστε εσείς που βλέπετε το βίντεο αυτή την ώρα. Αλλά εδώ αρχίζουν και μεγαλώνουν τα ψάρια. Φυσικά και αυτά κάνουν τον κύκλο τους. Και μέσα στο καλοκαίρι κάποια στιγμή είχαμε μεγαλώσει. Είχαν μεγαλώσει και βγάλαμε κάποια καλά ψάρια κατά τη διάρκεια που κάναμε και κάμπινγκ κιόλας, το κάμπινγκ της Κεραμωτίας. Το δόλωμα που χρησιμοποίησαμε είναι σωλήνα και μαμούνι. Τώρα περνάω το καθάρισμα των ψαριών σε διαδικασίες ψαρέματος. Και αναγκαστικά σας κρατάω το βίντεο για να δούμε αυτά τα 8 ψάρια περίπου, ρε παιδί μου, πόσα είναι, δεν τα μέτρησα ακριβώς, έτσι υπολογίζω. Και σε πόση ώρα καθαρίζονται. Περίπου σε 20 λεπτά, γιατί κάνουμε και κάποιες λεπτομέρειες, δεν το έχω. Λεπτομέρειες, όχι μπριζολάκια, όχι φιλιτάκια. Όσες φορές και να περάσουμε, 1-2 λέπια πάλι να τα. Ενώ προηγουμένως το ξαναπέρασα, χτυπάμε και λίγο πάνω από το κεφάλι να καθαρίσει. Τώρα θα το λέτε εσείς, έτσι, δεν θα το ξαναλέω πάλι εγώ, είπαμε είναι η σακούλα. Εδώ καθαρίζουμε στη σπονδυλική στήλη επάνω, ακούτε το μαχαίρι, με τη μύτη του μαχαιριού, να ανοίξει που έχει ένα νημένα, να βγει κατευθείαν το σημείο που περνάει το αίμα. Τώρα τρίβοντάς το, πέστε, θα γεμίσει, ήδη αλλάζει το χρώμα. Με το αίμα που βγάζουμε. Και αυτό θα το κάνω 2 φιλετάκια. Είπαμε είναι πολύ σημαντικό το ψαλίδι που έχετε να κόβει. Υπάρχουν πολλών ειδών ψαλίδια μαγειρικής, θα πρέπει να βρείτε το κατάλληλο. Εδώ έχουμε τα 2 μπριζολάκια και καμιά φορά έτσι είναι και καλύτερα, γιατί όταν είναι μεγάλο το μπριζολάκι που βγάζετε, διπλώνει μέσα στο τηγάνισμα. Ήδη τώρα τελευταία χρησιμοποιώνται φριτές αέρα, που δεν θέλει και καθόλου τηγάνι ή δεν θέλει καθόλου λάδι. Αυτό το κάναμε τελείως φιλετάρισμα και όταν λέω δεν θέλει καθόλου λάδι, αφού βάλω τα ψάρια στο, αφού τα αλατίσω και τα βάλουμε, τα αφήσουμε για κανένα μισάωρο, μια ώρα αλατισμένα. Τα βάζω στο καλαμποκάλευρο, τα ανακατεύω
Μετά βάζω σε ένα μικρό ποτηράκι του τσίπουρου, να σας πω για να καταλάβετε, όχι του ουίσκι, ή και του ουίσκι αλλά μισό, βάζω ηλιέλαιο και παίρνω ένα πινέλο. Έτσι όπως είναι με το καλαμποκάλευρο, την ώρα που τα βάζω στη φριτέζα αέρα, τα περνάω με ένα πινέλο ίσα ίσα να κουμπίσει λίγο λάδι. Καλαμποκέλαιο είπαμε, έτσι. Και πλάκα πλάκα, δεν τα δοκίμασα και χωρίς καθόλου λάδι. Θα το κάνουμε και αυτό σαν δοκιμή κάποια στιγμή. Και βγαίνουνε παιδιά, ειλικρινά, δεν ξέρω αν έχετε δει προηγούμενα βίντεο, βγαίνουνε πολύ καλύτερα τα ψάρια. Δεν γίνονται βαριά αν κάποιος τους πειράζει το τηγανιτό. Δεν βγαίνουν τόσο βαριά τα ψάρια. Βαριά σαν γεύση, έτσι, γιατί κάποιοι δεν τρώνε το τηγανιτό γιατί τους ενοχλεί ή δεν κάνει. Αν έχετε φριτέζα αέρα, πάντως δοκιμάστε αυτή τη συνταγή που θα τη δείξω μπορεί και σήμερα με αυτά τα ψάρια που κάνουμε. Αλλά για να μην κάνω μοντάζ το βίντεο, το έχω αμοντάριστο τώρα. Ό,τι ανεβάσω θα το ανεβάσω, ό,τι γράψω και ό,τι ανεβάσω το ανεβάζω κατευθείαν έτσι. Λοιπόν, ανοίγουμε ξανά, να βγάλω διπλά μπριζολάκια, να κάνω αρκετά φιλετάκια θέλω βασικά. Εδώ είναι, δεν έφυγα. Απλά είναι πράγματα τα οποία κάνω, πράγματα τα οποία σας έχω πει. Για να πάρετε και μια ανάσα. Εγώ είμαι συνηθισμένος να μιλάω τόσο στην εκπομπή στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση που έκανα παλιά. Και έτσι απλά εσείς να ξεκουράσετε τα αυτιά σας. Τώρα κάποιοι φίλοι ακούνε και ήδη γελάνε. Εδώ έχουμε μαζέψει όλα αυτά που καθαρίζουμε από τα ψάρια. Φυσικά κάποια πράγματα έχουν πεταχτεί λίγο απ' έξω. Θα κάνουμε ένα λίγο καλύτερο καθάρισμα μόλις τελειώσει το καθάρισμα των ψαριών. Αλλά όλα αυτά φανταστείτε τα μέσα στην κουζίνα. Εδώ στον τοίχο έχω βάλει εφημερίδα, φύλλα από εφημερίδα. Γιατί ό,τι λέει είναι να πεταχτεί, πετάγεται εδώ από το μαχαίρι. Αυτό που καθαρίζουμε τις λεπτομέρειες. Είπαμε το ευχάριστο είναι που δεν έχουν χαβιάρι, γιατί καμιά φορά πετυχαίνουμε με χαβιάρι που είναι πολύ νόστιμο, να σας πω την αλήθεια, αλλά καλύτερα να είναι χωρίς χαβιάρι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
για την αλία και για το ψάρεμα. Τώρα ας βγάλω και ένα ολόκληρο, είπαμε, όπως το δεύτερο ψάρι, το κόβουμε λίγο πιο πάνω από εδώ που βγάζει τις ακαθασίες. Αφού το δώσουμε μια παράλληλη, το πάμε τώρα σε δεύτερη παράλληλη με τη σπονδυλική στήλη. Τώρα θα μου πείτε γιατί το κάνω φιλετάκια, έτσι. Λοιπόν, επειδή σας είπα προηγουμένως ότι τώρα τελευταία αρχίζω και δουλεύω τη φριτέζα αέρα, φανταστείτε ότι αυτά είναι κομμάτια πατάτας, ώστε μόλις τα βάλουμε μέσα, για να μην τα γυρνάμε, κατευθείαν με ένα ανακάτεμα της φριτέζας, της βάσης της φριτέζας, κατευθείαν να περιμένουμε άλλο τόσο, γιατί στη μέση του τηγανίσματος της φριτέζας συνειδητοποιεί ότι πρέπει να τα γυρίσουμε αυτά που βάλαμε μέσα, είτε είναι μπριζολάκια, είτε είναι καβούρια που έκανα προχθές, είτε είναι οτιδήποτε. Άραγε στη μέση περίπου του ηχητικού, αυτό θέλω να δοκιμάσω τώρα. Αυτά εδώ τα κομματάκια που θα είναι με καλαμποκάλευρο και λίγο πασπαλισμένα με ηλιέλαιο, με το πινελάκι, γιατί δεν έχω βρει ακόμη σπρέι λαδιού. Το οποίο σπρέι λαδιού νομίζω θα γίνει top τώρα τελευταία. Με την τιμή που έχει πάει το λάδι και με αυτό που λένε ότι με την τιμή που θα πάει, σίγουρα το σπρέι λαδιού θα είναι ένα αναγκαίο εξάρτημα. Όχι ότι δεν υπάρχουν σπρέι λαδιού, υπάρχουν, αλλά το λάδι είναι κάτι ιδιαίτερο τώρα. Το σπρέι λαδιού δεν ξέρουμε πώς θα προχωρήσουν, γιατί σε αρκετά μαγαζιά που ζήτησα κάποιοι μου είπαν ότι έχουν βρει, αλλά δεν είναι τόσο κατάλληλα, μπουκώνουν ας πούμε τα σπρέι λαδιού. Νομίζω ότι στις δοκιμές, αν και δεν τα έχουν ακριβά, 2,5, 3, 4 ευρώ, αυτό φυσικά που θα είναι καλό θα φανεί και στον κόσμο ένας με τον άλλον σιγά σιγά, γιατί σπρέι λαδιού δεν υπάρχουν ούτε στα μάρκετ ούτε πουθενά, ή φέρνουν σε προσφορές κάποιοι για λίγο και εξαφανίζονται αυτά, ειδικά από αυτούς που έχουν πάρει φριτέζες αέρος, ή μπορεί και άλλα εξαρτήματα, ή κάποιοι να το έχουν εντοπίσει και σου λέει και εγώ στη μαγειρική θα χρησιμοποιήσω γιατί θέλω ίσα ίσα το λάδι, και μπορείτε να πάρετε αρκετά σπρέι λαδιού. Δεν ξέρω πώς θα δουλέψει το σπρέι λαδιού σε καλαμποκέλαιο που είναι πιο ψηλό και σε κανονικό λάδι, έξτρα παρθένο, αυτό προτείνω εγώ. Φυσικά είναι το ακριβότερο, γιατί άλλη σύσταση έχει το ένα λάδι και άλλη σύσταση το άλλο. Τώρα δεν ξέρω αν θα υπάρχουν σπρέι λαδιού που θα είναι για καλαμποκέλαιο, καλαμποκάλευρο, καλαμποκέλαιο, ηλιέλαιο και παρθένο ελαιόλαδο, πιο παχύρευστο. Αυτό θα το δούμε σε λίγο καιρό. Αυτό είναι και το τελευταίο ψάρι. Εδώ και το χρόνο που έκανα βασικά, γιατί συνήθως σε όλα τα βίντεο καθαρίζω 2-3 ψάρια, δείχνω τους τρόπους τους τρόπους καθαρίσματος και το κλείνω. Εδώ βγάζουμε μπριζολάκια, δεν έχω καθαρίσει το ένα καλά, γιατί τώρα κόβοντάς το θα το καθαρίσω. Κάνοντας το καθάρισμα
θα σας έρχονται και άλλες ιδέες για τρόπους καθαρίσματος. Παραπλήσιους, όπως σας βολεύει εσάς. Έτσι τώρα καθάρισε καλύτερα, δεν χρειάζεται να πιέζω και τα πλαϊνά. Και όπως είπαμε και κάναμε και στα προηγούμενα, κατευθείαν. Super duper, όπως λέγαμε και παλιότερα. Ωραία, αυτά ήταν, τελειώσαμε. Εδώ είναι τα αποτελέσματα. Νάτε. Κομματάκια, κεφαλάκια, ματάκια και το μπουκάλι, ο πάγος έχει μείνει ακόμη εκεί. Φυσικά βάζουμε πιο κρύο, πρώτα βάζουμε κρύο νερό από το ψυγείο και μετά βάζουμε και λίγο πάγο να είναι ακόμη πιο παγωμένο. Τώρα θα ακολουθήσει καθαριότητα, δεν χρειάζεται να συνεχίσω το βίντεο. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Γεια σας.